Το υποκατάστημα των ΛΤΑ στη Μεσίνη μπήκε στο μάτι ληστών τα ξημερώματα. Σπάζοντας την κεντρική τζαμαρία, μπήκαν μέσα και προκάλεσαν σημαντικές φθορές στην προσπάθειά τους να αρπάξουν ό,τι βρουν από τα συρτάρια, αποσπώντας τελικά μόνο λίγα χρήματα, κοντά στα 200 ευρώ. Ενώ επιχείρησαν να ανοίξουν και το χρηματοκιβώτιο χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Εδώ είχαν σπάσει την κεντρική είσοδο του γραφείου, είχαν περάσει μέσα, είχαν ανοίξει τα σιρτάρια, πήραν κάτι λίγα ψηλά, δεν ήταν χοντρά. Είχαν πει παραμέσα για το χρηματοκιβώτιο, προσπαθήσαν με κάποιο κατσαβίδι να το παραβιάσουν, δεν μπορέσανε και σηκωθήκαν και φύγανε. Είχαν ανοίξει κάτι ντουλάπιες ξύλινες. Είναι το πρώτο χτύπημα που συμβαίνει εδώ στο υποκατάστημα. Είχε γίνει άλλο ένα, αλλά έξω από το υποκατάστημα, εδώ επί του δρόμου αυτού. Παλιά πριν 5-6 χρόνια. Και μετά από αυτό το θρασίτατο χτύπημα, οι πολίτες της Μεσίνης δηλώνουν ανάστατοι και ζητούν επιτέλους μέτρα. Εδώ και εδώ τα ανοίγματα είναι σε καθημερινή βάση. Φοβάσαι μετά τις 7 η ώρα να παρονόμαστε στα σπίτια. Λύσεις υπάρχουν, αλλά οι κυβερνώντες πιστεύω εγώ δεν τους λύσουν. Τούτο δεν είναι τίποτα. Τώρα μας δεν κοντάμε στο σπίτι μας να μπούμε. Μένα με έχουν κλέψει 3 φορές το σπίτι. Έχω πάει στην αστυνομία πόσες φορές, δεν τρέχει τίποτα. Μην είσαι επιαγνώστο, έχω κάνει. Ψάξε ψήλου σάχερα. Το πρώτο περιστατικό, αλλά τα μαγαζιά να έχουν μια φυλάξη, να φυλάνε για τα μαγαζιά, ρε φίλε. Μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και κλέβουν. Έχουμε γίνει εδώ πέρα στη Μεσίνη. Πάτε σκύλια, λέστε. Αυτό είναι το εδώ στη Μεσίνη. Αστυνόμευση δεν υπάρχει. Γυρίζει το 100, μέχρι να φύγει το 100 πάει και σαν πέρα γίνονται κλοπές άνετες. Πρέπει στη χώρα μας να καταργηθεί η κουκούλα. Αν δεν καταργηθεί η κουκούλα, δεν σταματάνε. Να τα ακούσει αυτά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αλλιώς η Ελλάδα και. Όχι, όλη η Ελλάδα δεν πρόκειται να ησυχάσει. Αυτά. Και ποιοι είναι οι κλέφτες, τους ξέρουν, 10 φορές πιάνουν, 20 πιάνουν και κάθε μέρα τους βλέπουμε έξω.